Πάμε ένα δυνατό για μετά από καιρό. Για αυτό είναι άλλο ένα βίντεο με 10 φράσεις που ξεχώρισα από το βιβλίο του Σάμου Νταζάη, «Ο Δίων Ήλιος», από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον από το όνομα του συγγραφέως του, γιατί έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο του ιδίου συγγραφέως, το οποίο αποτελεί το δεύτερο διαχρονικό μυθιστόρημα σε πολύ στην Ιαπωνία, και δεν είναι άλλο από το «Δεν ήμουν πια άνθρωπος», που κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Gutenberg, αλλά και από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον τίτλο «Όχι πια άνθρωπος». Το εξώφυλλό του είναι αυτό που βλέπετε εδώ στο εσώφυλλο. Ας διαβάσουμε το εσώφυλλο. Ο Σάμου Νταζάη ήταν Ιάπωνας συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς μυθοπλασίας της Ιαπωνίας του 20ου αιώνα. Ορισμένα από τα πιο δημοφιλή έργα του, όπως το συγκεκριμένο και το «Όχι πια άνθρωπος», θεωρούνται κλασικά στην Ιαπωνία. Με σχεδόν αυτοβιογραφικό ύφος, οι ιστορίες του Νταζάη έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών. Τα βιβλία του ασχολούνται με μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως η ανθρώπινη φύση, η ψυχική ασθένεια, οι κοινωνικές σχέσεις και η μεταπολεμική Ιαπωνία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού. Ο συγγραφέας του «Όχι πια άνθρωπος» γράφει για άλλη μια φορά στο γνώριμο σκοτεινό τόνο του, διανθισμένο με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ που δίνει την αίσθηση μιας βαθιάς ηρωνίας. Ο Δίων Ήλιος αναφέρεται στο περιβάλλον της μεταπολεμικής περίοδου στην Ιαπωνία, όταν η κοινωνία προσαρμόστηκε στην οδύνη της ήττας, η οποία προκάλεσε μια μαζική κοινωνική αλλαγή, καθώς αφηγείται την ιστορία της παρακμής μιας αριστοκρατικής οικογένειας και τη μετάβαση από μια φεουδαρχική Ιαπωνία σε μια βιομηχανική κοινωνία. Η αίσθηση της αποξένωσης στην αστική ζωή, η κρίση του σκοπού, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Νταζάη διαβάζεται τόσο πολύ από τους νέους κάθε χώρας. Ο Δίων Ήλιος θεωρείται από πολλούς ως το αριστούργημά του και ήταν τόσο επιδραστικό ώστε να εισαγάγει στην ιαπωνική γλώσσα τον όρο «άνθρωποι» του Δίοντος Ηλίου. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο βιβλία, αλλά δεν ξέρω γιατί με ευχαρίστησε περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο διαβάζοντάς το. Μου θύμισε λίγο καλοκαίρι, μου θύμισε επίσης Ντοστογεύσκη, μου θύμισε Καζαντζάκη. Στον πρόλογο αναφέρεται ότι μελετητές και συγγραφείς ταυτίζουν τη γραφή του με αυτή και του Ντοστογεύσκη και του Ρεμπό και του Τσέχοφ. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο βιβλίο, αξίζει να το πάρετε να το διαβάσετε. Η τιμή του είναι πολύ προσιτή. Και συνεχίζουμε, συγγνώμη, ξεχάστηκα, διαβάζοντας το πιστόφυλλο, κάνω μια παύση εδώ. Αναρωτιέμαι πως θα ήταν αν εγκατέλειπα την προσπάθεια και παραδεινόμουν σε μια πραγματικά στερημένη ζωή. Στο πρόσωπο της Καζούκο, κόρης ενός χείρου αριστοκράτη, ο Νταζάη βρίσκει τη φωνή που θα αφηγηθεί την ιστορία του. Αφού εγκαταλείπει το σύζυγό της και παίρνει διαζύγιο, η Καζούκο επιστρέφει στο Τόκιο για να ζήσει με τη μητέρα της. Ωστόσο, επειδή ο πόλεμος που μόλις τελείωσε τις άφησε εξαθλειωμένες, αναγκάζονται να πουλήσουν το σπίτι τους στο Τόκιο και να μετακομίσουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Η Καζούκο πρέπει τώρα να φροντίσει την άρρωστη μητέρα της, χωρίς τη βοήθεια των υπηρετών. Ο Ναότζι, ο αδερφός της, επιστρέφει από τον πόλεμο εθισμένο στο όπλο. Μέσα από μια πορεία παρακμής, η Καζούκο βρίσκει σε έναν απαγορευμένο έρωτα τη δύναμη για να παλέψει και να συνεχίσει να ζει, εγκαταλείποντας την ανατροφή της. Ενώ η Καζούκο βρίσκεται στο Τόκιο, ο Ναότζι αυτοκτονεί, ο αδερφός της δηλαδή. Η περιφρόνησή του για τον εαυτό του, την αριστοκρατία και τη ζωή που ζούσε, είναι η κραυγή του Νταζάη. Ο Ναότζι θα μπορούσε να είναι χαρακτήρας του «Όχι πια άνθρωπος», όμως εδώ ο Νταζάη μας δείχνει και έναν άλλο δρόμο, τον αγώνα της Καζούκο για ζωή, με τη διαπίστωση ότι ναι μεν ζούσε μια παράλογη ζωή, αλλά δεν παραδεινόμαστε, όπως μας λέει η ηρωίδα, συγγνώμη, ζούμε μια παράλογη ζωή, αλλά δεν παραδεινόμαστε. Στην ουσία έχει ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, ένα πιο αισιόδοξο τόνο ο Δίων Ήλιος συγκριτικά με το «Δεν ήμουν πια άνθρωπος». Ωστόσο, η γραφή του, αυτό που κερδίζει στη γραφή του συγκεκριμένου συγγραφέως, είναι ο σκοτεινός τόνος, ο οποίος διανθίζεται με πινελιές ηρωνίας. Και μέσα από αυτές τις πινελιές ηρωνίας προσπαθεί να ψυχογραφήσει και τους χαρακτήρες του, αλλά στην ουσία αυτό που προσπαθεί να ψυχογραφήσει είναι ο εαυτός του μέσα από τους χαρακτήρες του. Είναι πραγματικά πολύ ωραία βιβλία και τα δύο. Θα σας έλεγα να ξεκινήσετε διαβάζοντας αυτό. Θα σας πω λίγο βαρύ. Δεν είναι πολύ μεγάλο βέβαια.
και να συνεχίσετε διαβάζοντας αυτό. Μου είναι έτσι πιο αισιόδοξο. Δεν παραδεινόμαστε. Είναι το μήνυμα. Δεν παραδεινόμαστε στις δυσκολίες της ζωής. Συνεχίζουμε. Ακάθεκτη. Και δοκιμασίες δεχόμαστε μόνο από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Εντάξει, έγινε σαφής. Απόσπασμα πρώτο. Άνθρωποι χωρίς άλλο τίτλο, εκτός από αυτόν που τους έδωσε η φύση, μπορεί να είναι σπουδαίοι αριστοκράτες. Και άλλοι, όπως εμείς, που οι τίτλοι ευγενίας τρέχουν από τα μπατζάκια τους, να φέρονται περισσότερο σαν παρείες παρά σαν ευγενείς. Είναι οι λεγόμενοι ψευτοαριστοκράτες. Αυτά. Απόσπασμα δεύτερο. Αν θες τη γνώμη μου, οι περισσότεροι από όσους περνάνε για αριστοκράτες θα ήταν πιο εύστοχο να αποκαλούνται ζητιάνοι της ανώτερης τάξης. Οι πραγματικοί αριστοκράτες δεν κάνουν τον καμπόσο. Καταλαβαίνεις. Κάνουν το λίγο. Απόσπασμα τρίτο. Η αλήθεια των αποκλίνων των πραγμάτων. Των αποκλίνουσών συμπεριφορών. Και των αποκλίνων των ανθρώπων. Θα καταλάβεις. Ελπίζω. Όταν επιδεικνύονται από τη μητέρα ακόμα και τέτοιες απολύτιστες συμπεριφορές, φαντάζουν όχι μόνο γοητευτικές, αλλά και παράδοξα ερωτικές. Τα αληθινά πράγματα έχουν την τάση να είναι αποκλίνοντα. Αυθεντικότητα. Απόσπασμα τέταρτο. Έχω σκεφτεί κι εγώ ότι το φαγητό μπορεί να σου φαίνεται νοσημότερο όταν το τρως με τα χέρια. Μα εννοείται ότι είναι νοσημότερο. Δεν έχω τολμήσει όμως να φάω έτσι, φοβούμενοι ότι αν η μίμηση της μητέρας από μια ζητιάνα της ανώτερης τάξης, όπως εγώ, αποτύχει, τότε ίσως δώσω την εντύπωση της και της ζητιάνας. Άμα δεν το έχεις να τρως με το χέρι, μην τρως, άστο. Άστο σε εμάς που ξέρουμε. Απόσπασμα πέμπτο, αστείευουμε, για να διανθίσω την ανάγνωση. Είναι καλά. Ο Ναότζι είναι καλά. Μούτρα σαν τον Ναότζι πολύ απλά δεν πεθαίνουν. Αυτοί που πεθαίνουν είναι πάντοτε οι καλοί, ευγενικοί και ωραίοι άνθρωποι. Είναι αυτό που λένε κακό σκυλί, ψοφό δεν έχει. Μου ήρθε τώρα, αφού είναι η λαϊκή παροιμία. Σωστός ο σοφός λαός. Πολύ σωστός. Απόσπασμα έκτο. Θα σας πω στο τέλος του λαϊκού τραγούδι, μου θύμισε. Συχνά έκανα σκληρές σκέψεις για την εξαναγκαστική χαμαλοδουλειά, χάρη σε αυτή όμως έδεσα και δυνάμωσα. Και ακόμα και τώρα σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν χρειαστεί ποτέ να βγάλω το ψωμί μου, μπορώ πάντοτε να το κάνω με χειρονακτική εργασία. Μην βρω το χτυπά στις χάντρες. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Μην βρω το χτυπά στα ζάρια. Όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν σε καλωσιά. Αυτά. Για τους τσαμπαριστοκράτες και τσαμπάντρες. Αστείευομαι, είναι για να διανθίσω την ανάγνωση. Απόσπασμα 7. Η μητέρα ανησυχούσε πολύ για την υγεία μου. Η αλήθεια όμως ήταν πως αυτού του είδους η δουλειά με δυνάμωσε πολύ και εξακολουθώ να διατηρώ αυτή τη δύναμη μέχρι και σήμερα. Τουλάχιστον προς ώρας είμαι από τις γυναίκες που δεν κουράζονται εύκολα. Ακόμα και από τη σκληρότερη δουλειά στα χωράφια. Be strong. Born to be wild. Απόσπασμα 8. Λένε ότι αυτοί που αγαπούν τα καλοκαιρινά λουλούδια πεθαίνουν καλοκαίρι. Μακριά από εμάς. Τα δικά μου αγαπημένα είναι τα 30 φύλλα, αυτά όμως ανθίζουν και τις 4 εποχές. Αναρωτιέμαι αν όσοι αγαπούν περισσότερο από όλα τα λουλούδια τα 30 φύλλα πρέπει να πεθάνουν 4 φορές. Ξύλο. Δεν είμαστε προληπτικοί. Ποτέ. Απόσπασμα 9. Η δικαιοσύνη δεν θα βρει σε αυτή την επωνομαζόμενη πάλι των τάξεων. Η ανθρωπιά. Έλα, μην γίνεστε ανόητοι. Δεν το λέω εγώ, το γραφείο σου μου, όντας ζωή. Απόσπασμα 10. Τέλος πάντων, για ένα μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο άνθρωπος πρέπει να προσποιείται μόνο και μόνο για να επιβιώσει. Καμία άλλη προσποίηση. Α, άντε να προσποιείται και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και αυτό, δεκτό. Αυτές ήταν 10 φράσεις από ένα πολύ όμορφο βιβλίο του Οσάμου Νταζάη, ο Δίων Ήλιος. Εκδόσεις τη Δόπτρα. Αν το πάρεις να το διαβάσεις τώρα το καλοκαίρι. Εκεί στην ακροθαλασσιά. Όχι πολύ κοντά στο κύμα να μην το λούσεις. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο με πολύ αγάπη. Ένα βίντεο με ένα βιβλίο ενός πολύ αγαπημένου μου συγγραφέα. Γεια! Yeah.